η ώρα να στείλουμε ένα μήνυμα ελπίδας προς τον ελληνικό λαό. Όχι μόνο υποχρεώσεις και εφαρμογή αυτών, αλλά τώρα το μήνυμα το οποίο θα πρέπει να δώσει η Ευρώπη, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, είναι βοήθεια και αλληλεγγύη πολλαπλώς προκειμένου να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτή την ειδική κατάσταση σε κοινωνικό επίπεδο. Δεν ξέρω αν θα επιτρέψετε μία ερώτηση, κύριε Πρωθυπουργέ. Ναι, παρακαλώ. The communication between Greece and the other member states seems to be disturbed at certain times. Φαίνεται ότι έχουν υπάρξει κάποιες φορές προβλήματα ή διαταραχές, αν θέλετε, μεταξύ της επικοινωνίας ένθεν και ένθεν. Ναι, υπάρχουν εντάσεις στην Ευρωζώνη ανάμεσα σε κάποιες χώρες, λίγο περισσότερο ή λίγο λιγότερο απέναντι στην Ελλάδα. Σαφέστατα έχουν υπάρξει διαφορετικές απόψεις και ερμηνείες κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων. Και βεβαίως, ό,τι αφορά τις αποφάσεις που λήφθηκαν στην Ευρωζώνη, αυτό είναι απότοκο των ερμηνεών πολλές φορές που έχουν δοθεί. Εγώ έχω πάντα δώσει την συμβουλή απέναντι στον Πρωθυπουργό, αλλά και σήμερα στις Βρυξέλλες, να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει αυτές τις εντάσεις. Πάντα είμαστε αισιόδοξοι ότι οι παρερμηνίες και οι αντιπαραθέσεις μπορούν να επιληθούν και πρέπει να συμβεί αυτό, διότι εφόσον εστιάζουμε σε ένα σχέδιο χωρίς καθυστέρηση σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη και την απασχόληση, αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν υπερκεραστούν τέτοια προβλήματα. Όπως γνωρίζετε, η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, έτσι όπως αυτές αναφέρθηκαν στην απόφαση του Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου. Άρα λοιπόν εμείς σεβόμαστε το δικό μας το κομμάτι σε επίπεδο δεσμεύσεων και αναμένουμε και από τους εταίρους μας να κάνουν το ίδιο. Είμαι πολύ αισιόδοξος, πάντα είμαι αισιόδοξος ότι θα βρούμε μία λύση. Γιατί είμαι στεναρά πεπισμένος ότι αυτό είναι προς το κοινό μας όφελος. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει ελληνικό μόνο πρόβλημα που να μην έχει αντίκτυπο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επειδή λοιπόν πιστεύουμε στην Ευρώπη και πιστεύουμε ότι έχουμε ένα κοινό μέλλον, θεωρώ ότι στο τέλος θα ξεπεράσουμε αυτή την παρανόηση και στο τέλος θα υπάρξει ένας έντιμος συμβιβασμός, όπως και στην 20η Φεβρουαρίου, και θα εφαρμοστούν αυτές οι αποφάσεις με έναν δημιουργικό τρόπο, ούτως ώστε η Ελλάδα να ξεπεράσει την κρίση, αλλά και η Ευρώπη να ξεπεράσει την κρίση. Σας ευχαριστούμε πολύ.